Αρνητική ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στο χθεσινό τελεσίγραφο των Επιτροπών Εσωτερικών και Περιβάλλοντο τη Βουλή για την κατάθεση σήμερα του νέου τοπικού σχεδίου ΑΚΑΜΑ. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, σημειώνει ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη υποβληθεί στον Οικονουρή και είναι τουλάχιστον ανεύθυνο να ζητείται η δημοσιοποίησή του, εκτό και αν σκοπό και στόχο είναι να αμφισβητηθεί η νομιμότητά του. Η δε του ΑΚΕΛ να σταματήσουμε τη διαδικασία εκπώνηση του σχεδίου ΑΚΑΜΑ είναι απλά άλλη μία έκφανση του τρόπου με τον οποίο πολιτεύεται. Αναβάλουμε και βλέπουμε Βλέπουμε. Η κυβέρνηση δεν υιοθετεί ανάλογε πρακτικέ. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι το Πολεοδομικό Συμβούλιο άκουσε όλε τι απόψει, ενώ οι αρμόδιοι υπουργοί πραγματοποίησαν σωρία επισκέψεων, συναντήθηκαν με οργανωμένα σύνολα, συνομίλησαν με επηρεαζόμενου και επισκέφθηκαν πολλέ φορέ την περιοχή. Έτσι, διαμορφώθηκαν οι εισηγήσει που τέθηκαν ενώπιον τη αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, από την οποία αναμένεται τελική γνωμάτευση. Σκληρή ήταν η απάντηση του Προέδρου τη Επιτροπή Εσωτερικών τη Βουλή Άριστου Δαμιανού. Η ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών συνιστά προσβολή προ... Στα κοινοβουλευτικά θέσμια προ την ίδια την Βουλή των Αντιπροσώπων. Η άρνηση του Υπουργού Εσωτερικών να δεχτεί κοινοβουλευτικό έλεγχο είναι δείγμα αλαζονία και τσιθελισμού. Ενισχύει δε τι υποψίε που εκφράστηκαν τόσο εντό τη Βουλή όσο και δημόσια. Η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, η λογοδοσία και η διαφάνεια είναι αρχέ και αξίε που πρέπει να τη χάνουν σεβασμού από του πάντε, καταλήγει στη δήλωσή του ο κύριο Δαμιανού.